Καλησπέρα κύριε Τσοκύρη. Σε πρώτη φάση φαίνεται και λίγο γραφικό αυτό που θα σας πω, λίγο αστείο. Αλλά είναι η πρώτη φορά ίσως που καλόγεροι από μοναστήρια του Αγίου Όρους οργάνουν τη Βόρεια Ελλάδα κάνοντας προεκλογική εκστρατεία για ένα κόμμα, το πιο σκοταδιστικό κόμμα που έχει εμφανιστεί ποτέ στην Ελλάδα. Ομοφοβικοί μέσα, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν η γυναίκα να είναι μόνο στο σπίτι και να γεννάει παιδιά. Εναντίον των αμβλώσεων, εναντίον των ελεύθερων σχέσεων. Είναι αυτό το κόμμα του δάσκαλου των θρησκευτικών, τη Νίκη, πώς το λένε, ο οποίος έχει τη στήριξη όλων των καλογύρων του Αγίου Όρους και της Ελλάδας, των παπάδων. Μαθαίνω από συναδέλφους μου, κυρίως από τη Λάρισα και πάνω, από τη Λάρισα μέχρι Χαλκιδική. Από φίλους και συναδέλφους καλούς δημοσιογράφους μου λένε ότι είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Ακόμη και εμείς οι εκκλησίες κάνουν προεκλογικό αγώνα για αυτό το κόμμα. Θα μπορούσε να είναι αστεία η ιστορία και να είναι και γραφική, αλλά κάπως έτσι ξεκίνησε και η Χρυσή Αυγή, μην ξεχνάμε. Και ένα μόρφωμα το οποίο μπορεί να απλωθεί. Και βέβαια, εκείνο που ενδιαφέρει, εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο για αυτή την ιστορία είναι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι η πηγή που μπορεί να πάρουν ψήφοι αυτοί, γιατί μιλάμε για ένα ακροδεξιό κόμμα. Γι' αυτό και η Αγία Τριάδα του πρώην Λάος, του Καρανταφέρη, δηλαδή ο Θάνος ο Πλεύρης, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και ο Μάκης ο Βορύδης, έχουν φύγει ήδη και εργώνουν για αυτή τη Βόρεια Ελλάδα και τη Χαλκιδική για να μαζέψουν τον κόσμο τους, μην τους πάρουν οι καλόγεροι. Επίσης, να φεύγουν σήμερα, αύριο, τον Εύρο, ο κύριος Δένδιας, από ό,τι μαθαίνω, και ο κύριος Θεοδωρικάκος μαζί με τον κύριο Κικίλια. Θα πάνε στον Εύρο, διότι εκεί πέρα με την ιστορία του νομού της Ροδόπης που εμφανίστηκε ένας Τούρκος, ο οποίος εμφανίζεται ως μουσουλμάνος, αλλά ουσιαστικά καθοδηγείται από την Άγκυρα, πήρε την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα και έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Για την ώρα η θάλασσα που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κοπάσει. Η κυρία Πόπη και η κυρία Ράνια δεν έχουν ακόμη υποβάλει τις προτάσεις τους στο Πολιτικό Συμβούλιο για τις εκλογές. Αλλά για να μην κάνουμε και πολύ πλάκα, να σας πω ότι μπράβο στον Τσίπρα που όρισε πρόεδρο της Επιτροπής του Εκλογικού Αγώνα τον Διονύση τον Τεμπονέρα. Ήξερα πάρα πολύ καλά τον πατέρα του, τον δάσκαλο στην Πάτρα που τον σκοτώσαν κάποιοι ακροδεξιοί τότε εμφανιζόντουσαν ως ενεδίτες, τον σκοτώσαν σε μια διαδήλωση. Το παιδί αυτό, ο Διονύσης, μεγάλωσε μόνος του, σπούδασε, έγινε ένας πολύ καλός εργατολόγος. Δεν είναι καινούριο φιντάνι στην πολιτική, βγήκε τρίτος στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ μετά την Αξιόγλου και την Δούρου. Και εκείνο που τον εκτιμώ ιδιαίτερα είναι αυτό που απάντησε τον Τσίπρα όταν του ζήτησε να κατέβει σε εκλογές. Τι του είπε ο Διονύσης ο Τεμπονέρας? Επιθυμώ πρώτα να με μάθουν οι πολίτες από το έργο μου και δεν θέλω να πολιτευθώ πάνω στο θάνατο του πατέρα μου. Μπράβο στον Διονύση. Και αν συγκρίνεται πρόσωπα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκης Τεμπονέρας, καταλαβαίνετε πού στρίβει τη βάρκα ο Τσίπρας και πολύ καλά κάνει. Σήμερα το βράδυ είμαστε όμως δύο άνθρωποι εδώ πέρα. Κοντά μου είναι ο αγαπητός Αλέξης Μητρόπουλος. Μείναμε μόνοι, Μείναμε μόνοι, μοναξιά, αλλά έχουμε τόσα πολλά να σας πούμε. Τόσα πολλά να σας πούμε. Και κυρίως τους φίλους μας οι οποίοι μας παρακολουθούν, τους συνταξιούχους, τους ασφαλισμένους, τους εργαζόμενους. Έχουμε αρκετά σήμερα και μείνετε μαζί μας. Αλλά θέλω να ξεκινήσω λιγάκι με τον κύριο. Για τον Διονύση τον Τεμπονέρα που τον πήρα ασκούμενο και ακόμα ήταν στο γραφείο μέχρι να πάει στο αυτό. Άρα ήταν σε μένα μπράβο, χρόνια. Μπράβο, ήταν, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Η μανούλα του είχε έρθει, μικρός ήταν από ό,τι έβγαινε από την Ομική, με παρακάλεσε και σε μένα ασκήθηκε. Μπράβο. Και για 10 χρόνια δικηγόρησε μαζί μου. Δικηγόρησε μαζί μου. Με ρώτησε αυτή την πρόταση που του έκανε, επειδή ήξερα ότι αυτό το κόμμα είναι σε προηγούσα παρακμή και καθίζηση, τον απέτρεψα. Επειδή και ασκούμενος και δικηγόρος και τον πάντρεψα, δηλαδή είμαστε αδερφικοί φίλοι, έχουμε γράψει μαζί και λοιπά. Έχουμε αλωνίσει όλο τον κόσμο, όλη την επικράτεια με ομιλίες, μαζικές ομιλίες και λοιπά. Εγώ τον απέτρεψα. Σε αυτή τη φάση που είναι αυτό το κόμμα σε μια παρακμιακή φάση, μπορούσε, επειδή είπε σε αυτά
και ισχύουν όλα αυτά, επειδή φέρει βαρύ όνομα η ΥΠΑ, δεν έπρεπε να ταυτιστεί με αυτή την παρακμιακή κατάσταση αυτού του κόμματος. Ναι. Παρ' όλα αυτά, του ευχήθηκε καλή επιτυχία, έτσι, να ξέρετε. Για πέστε μου το κύριο Μητρόπουλε, με την εμπειρία που έχετε ο κύριος Μητρόπουλος, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πέραν όλων των άλλων δραστηριοτήτων του, ήταν και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε διαφωνώντας με τα θέματα. Δεν ψήφισα το μνημόνιο και τελείωσε. Δεν μπορούσα, ούτε ήθελα, ούτε είχα ανάγκη να το ψηφίσω. Λοιπόν, μην κάνουμε προβλέψεις, διότι εδώ πέρα οι δημοσιοποιητικές εταιρείες πέσαν έξω. Ας κάνουμε έτσι με αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Πιστεύετε ότι στις 25 του Ιούνιου που θα γίνουν οι εκλογές τελειώνουμε, δηλαδή θα αποκτηθεί μια αυτοδυναμία από την κυβέρνηση και δεν θα χρειαστεί να πάμε σε επόμενες εκλογές κατά τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο? Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης, αν δεν πετύχει αυτό που θέλει, θα αποτύχει λόγω της υπεροψίας και μιας αλαζονίας, ότι κυνηγάω την αυτοδυναμία κλπ. Αυτός ο λαός, παρά το ότι είναι ευκολόπιστος και ξεχνάει εύκολα, έχει και μία συνείδηση να καταλάβει ότι είναι αλαζονία να λες «έχω 146». Και αντί να συζητήσω με τον πατριώτη μου που έκανε μία ανοησία, το λέω τόσο καλά και γιατί το μετέφερα, και που είπε ότι δεν πάω ούτε με τον Τσίπρα το αυτό. Έπρεπε να συγκροτήσουν κυβέρνηση. Αυτή είναι η διάγωση. Με τα Πασόκα. Ναι, να το διακινδυνεύσει. Εγώ είχα πει με όλο το μνημονιακό τόξο, διότι αυτοί μας βάλανε, αυτοί μας βγάλανε με διπλάσιο χρέος. Mm. Όταν μας βγάλανε είπανε ότι μας σώσανε, ενώ μας φορτώσανε διπλάσιο χρέος και στα νοικοκυριά. Άρα εδώ υπάρχει ένα ηθικό θέμα του προσωπικού αυτού προς το λαό. Στείλανε το λογαριασμό στο λαό. Mm. Στείλανε στον Κωνσταντίνο σου, στον εγγονό σου, τον έμφυα, τις μειώσεις, όλα αυτά. Στείλανε να πληρώνουν μέχρι το 2060 τα Ελληνόπουλα, αυτά τα οποία συμφώνησαν με τους δανειστές. Άρα λοιπόν όφυλαν να συγκροτήσουν μια κυβέρνηση και να πούνε πώς θα μας βγάλουν, αφού τα άλλα κόμματα έχουν χάσει την εργατική τάξη, έχουν φύγει από την κοινωνία. Κύριε Χαρδαβέλα, ξέρετε ότι σε όλους τους νομούς εκτός από αυτόν που είπα του Εύρου, για τις ιδιαιτερότητες, παντού εργατικές συνοικίες, εργατουπόλεις, φτωχούς νόμους, τους πήρε όλους η Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει τα κόμματα πέραν της Νέας Δημοκρατίας να καθίσουν και αντί να λένε ο ένας μούφα, ο άλλος αυτό, ο άλλος ζεμπά, να κάνουν ένα αυτό από υπολογισμό, να πούνε γιατί χάσαμε, γιατί το πέραμα, ο ασπρόπυργος, η μάνδρα, η ελευσίνα, που όταν ήμουν βουλευτής αγωνιούσαμε τι θα πει η ελευσίνα, η εργατούπολη ή το λαύριο, αν θα πάρουμε 50-60% κι εγώ. Πήγαινα πολύ καλά και σε εργατούπολη. Τώρα τα παίρνει όλα η Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει τα κόμματα αυτά, γιατί η εργατική τάξη την άλλη φορά δεν τους φύγει για τη Χρυσή Αυγή. Δικαιολογείται το πέραμα ή ο ασπρόπυργος ή η μάνδρα πριν 10 χρόνια να ήταν προτεραιότητα η Χρυσή Αυγή ή τώρα η Νέα Δημοκρατία. Εδώ πρέπει να κάνουν αυτοκριτική και να λογοδοτήσουν οι ηγεσίες. Γιατί τα φτωχά στρώματα, οι άνεργοι, οι ευάλωτοι, αυτοί οι οποίοι, οι απόβλητοι της κοινωνίας πήγαν από εκεί. Ένα ερώτημα. Πάντως, κύριε, που έχω να σας πω, φίλες και φίλοι, είναι ότι έχω την αίσθηση ότι με δύσκολα ίσως, αλλά η Νέα Δημοκρατία θα αποκτήσει την αυτοδυναμία, διότι θέλει ακόμη και με επτακομματική βουλή, δηλαδή αν μπουν και 7 κόμματα μέσα, και εγώ είμαι από τους ανθρώπους που περιμένουν ότι θα μπουν 7 κόμματα στη Βουλή. Δηλαδή τα 5 αυτά που υπάρχουν ήδη. Από εκεί πέρα η πλεύση ελευθερίας της κ. Κωνσταντοπούλου είναι φανερό ότι θα μπει. Τουλάχιστον αυτά δείχνουν οι αριθμοί. Και παράλληλα αυτό το μόρφωμα, η νίκη που λέμε τώρα ενός του δάσκαλου των θρησκευτικών, Ταλιμπάν είναι. Η ιστορία είναι, μου θυμίζει Αφγανιστάν Ταλιμπάν δηλαδή, διότι είναι αυτοί οι οποίοι λένε για τη γυναίκα ότι πρέπει να είναι σπίτι να κάνει παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, και αυτοί θα μπουν. Που σημαίνει ότι το όριο της, ο πύχης της αυτοδυναμίας ανεβαίνει ακόμη ψηλότερα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα φτάσουν το 40 ή το 41% εάν πάρει ο Μητσοτάκης με επτακομματική βουλή, ότι θα έχει αυτοδυναμία, θα έχει πάνω από 150 βουλευτές. Θα τα δούμε όλα σε 3 Κυριακές από τώρα, εξάλλου είναι το θέμα μας. Ας περιμένουμε λιγάκι και θα δούμε τι θα γίνει. Είπα λοιπόν σήμερα ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και το σημαντικό θέμα που έχουμε, κυρίες και κύριοι, είναι η αλλαγή
της τουρκικής κυβέρνησης μας αφορά άμεσα. Με το δεδομένο δε ότι δύο από τους βασικούς υπουργούς του Ερντογάν κουβεντιάζαμε όλο αυτό το καιρό, ενώ τον Τσαβούσογλου, τον Υπουργό Εξωτερικών, και ενώ και τον Υπουργό Άμυνας, τον Νακάρ, ο Ερντογάν τους άλλαξε. Έβαλε κάτι άλλους καινούργιους, θα τους δούμε ποιοι είναι. Το ερώτημα λοιπόν για μας είναι αν θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή έτσι, συνεργασία με τους ανθρώπους αυτούς που κουβαλάνε στους κάτι καινούριο ή θα έχουμε τα γνωστά παλιά, απειλές, κρίσεις κλπ. Κλπ. Λοιπόν, αυτοί που φύγανε είναι Υπουργός Εξωτερικών, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, Υπουργός Άμυνας, ο Χουλουσί Ακάρ και ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, Υπουργός Εξωτερικών στην Τουρκία και συχνά εκφραστής των πιο ακραίων θέσεων για το Αιγαίο, ο Σοϊλού. Σε αυτούς λοιπόν, σε αυτούς τους τρεις μπήκανε ο Χακάν Φιντάν, νέος Υπουργός Εξωτερικών, μέχρι τώρα επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Πληροφοριών, της περίφημης MIT, δηλαδή είναι η τουρκική ΕΙΠ. Αρχιπράκτορα δηλαδή ο άνθρωπος, αλλά με πλούσια δραστηριότητα πολιτική. Αυτός είναι λοιπόν στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο πρέπει να συνεργαστεί ο κ. Δένδιας. Υπάρχει αλλαγή στο Υπουργείο Άμυνας. Μπήκε ο στρατηγός τεσσάρων αστέρων Γιασέρ Γκιουλέρ στο Υπουργείο Άμυνας. Και βεβαίως Υπουργός Οικονομικών μπήκε ο Μεχμέτ Σιμτσίκ, τραπεζίτης, ο οποίος θα αναλάβει την ανόρθωση της τουρκικής οικονομίας. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Για όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε τώρα με τον πολύ καλό συνάδελφο τον Κώστα τον Μαρδά, ο οποίος παρακολουθεί πάντοτε αυτές τις ελληνοτουρκικές εξελίξεις και είναι γνώση των θεμάτων και έχει ήδη κάνει μια μελέτη για τα νέα πρόσωπα στην τουρκική κυβέρνηση. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα. Θα έχουμε άραγε τι εξελίξεις. Πολλοί είναι αισιόδοξοι. Λένε ότι αλλάζουν οι άνθρωποι. Τελειώνουμε αυτή την ιστορία με τον Ακάρ και τον Τσαβούσογλου που μιλάγανε για αυτοργοποιημένα νησιά, για γαλάζιες πατρίδες κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι καινούργοι που ήρθαν, ο καινούργιος στρατηγός, ο καινούργιος υπουργός εξωτερικών, φέρουν κάτι καλό για μας ή θα έχουμε το ίδιο έργο παρά θέατες άμεσα. Έφυγαν τα γεράκια και ήρθαν οι γορίλες. Α, μάλιστα. Και αναφέρομαι στους δύο γορίλες, τον Χακάν Φιντάν, τον νέο υπουργό εξωτερικών, και τον στρατηγό Γιασάρ Γκιουλέρ, τον νέο υπουργό άμυνας. Και βεβαίως υπάρχει και ο Μεχμέτ Σιμσέκ, ο οποίος είναι ο άνθρωπος των αγορών. Ο Ερντογάν με αυτό το υπουργικό συμβούλιο στέλνει ένα διπλό μήνυμα. Ένα μήνυμα στις αγορές με τον Μεχμέτ Σιμσέκ για να τους καθησυχάσει. Διότι είναι ένας επιστήμονας ο οποίος έχει εργαστεί στην UBS στην Wall Street στην Αμερική και στην Merrill Lynch στο Λονδίνο. Ήδη ανακοίνωσε ότι θα επιβληθεί δημοσιονομική πειθαρχία με ευαισθησία στις κοινωνικές ομάδες. Θα επιστρέψει η οικονομία στην ορθοδοξία που σημαίνει σιγά σιγά στην οικονομική ορθοδοξία σιγά σιγά άνοδος των επιτακίων ώστε να πέσει ο πληθωρισμός και ότι θα υπάρχει ένας ορθολογισμός στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής κόντρα στην παράδοξη ισλαμικής δε προελεύσεως αντίληψη του Ερντογάν ότι πρέπει να είναι χαμηλά τα επιτόκια γιατί όπως ξέρετε οι πυρηνικές αντιλήψεις του Ισλαμισμού είναι κατά του τόκου. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι η θέση του για τον Σιμσέκ. Οι άλλοι δύο τους οποίους ονόμασα γορίλες, ο Χακάν Φιντάν. Αυτός είναι καταρχάς κουρδικής καταγωγής, αλλά είναι από αυτούς που στην Τουρκία λένε Κούρδος του κράτους. Έχει σπουδάσει σε εστία, πήρε υποτροφία από το τάγμα του Γκιουλέν. Έχει σπουδάσει στην Αμερική στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαν και έκανε μεταπτυχιακό στο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Άγκυρας στο Μπίλκεντ. Έχει δουλέψει ένα διάστημα στον ΟΗΕ στην Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και 15 χρόνια ήταν επαγγελματίας στρατιωτικός, υπαξιωματικός. Ναι. Τα παράτησε όλα για να ασχοληθεί με την πολιτική και με τον ως έμπιστος του Ερντογάν. Έχει σημασία ότι συντόνισε πολλές βρώμικες επιχειρήσεις και είναι αυτός ο οποίος διεύθυνε τις απαγωγές γιουλενιστών, τη μεταφορά γιουλενιστών που ήταν σε χώρες της Ευρώπης και των Βαλκανίων και τις έφερε στην Τουρκία για να τους δικάσει η δικαιοσύνη, όποια δικαιοσύνη
της Τουρκίας. Άρα λες ότι, όπως είπες στην αρχή, έφυγαν, πώς το είπες, κάπως το είπες ωραία. Έφυγαν τα γεράκια και ήρθαν οι γορίλες. Και ήρθαν οι γορίλες. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα σαν έτσι, θετική εξέλιξη από τις αλλαγές αυτές. Να σου το λέω αυτό εγώ γιατί πριν πεις οτιδήποτε, να σου πω ότι το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι TRT εξήγησε τις αλλαγές αυτές των δύο, κυρίως άμυνας και εξωτερικών στην κυβέρνηση, σαν επιθυμία του Ερντογάν για μια νέα αρχή στις σχέσεις με την Ελλάδα. Σε σχόλιο του το TRT, χθες είπε στην περίπτωση επανεκλογής του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη θα υπάρχει μια συνέχεια στις διπλωματικές σχέσεις με την Ελλάδα. Θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τις δύο χώρες να λύσουν τα ζητήματά τους. Και επειδή το TRT, όπως ξέρεις και εσύ, είναι ουσιαστικά το επίσημο κανάλι, γιατί το μεγαλύτερο κανάλι στην Τουρκία, αυτές οι θέσεις μας προειδεάζουν για μια άλλη εποχή. Το TRT το παρακολουθώ κάθε μέρα. Πράγματι, όπως συνηθίζεται σε μια νέα κυβέρνηση, το πιθανότερο είναι να δεχθεί η Ελλάδα μια πρόταση ειρήνης, φιλίας, αγάπης, διαλόγου, με λουλουδάκια και με καλά λόγια. Αλλά ο διάλογος αυτός θα είναι πάνω στις κλασικές θέσεις, τις οποίες εξέφρασαν και μέσα στην προεκλογική περίοδο οι Υπουργοί Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών. Τι είπε ο ΑΚΑΡ, αυτά δεν παραγράφονται, να μοιράσουμε δίκαια το πλούτο του Αιγαίου. Τι είπε ο Τσαβούσογλου, υπάρχουν τουρκικές βραχονισίδες στο Αιγαίο και πρέπει να τις συζητήσουμε. Αυτά παραμένουν πυρηνικές θέσεις του Ερντογάν. Βεβαίως, όπως είπα προηγουμένως, με την παρέμβαση των Αμερικανών και ειδικώς των Γερμανών, μπορεί να υπάρχει μια πιθανότητα, θα υπάρχει μια πρόταση για άλλου είδους διάλογο, για να μην πω τη λέξη διαπραγματεύσεις. Ναι, ναι, ναι. Έχει πει και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας, ότι σκέπτομαι, λέει, επειδή απέτυχαν οι 65 γύρι των διαρρευνητικών συνομιλιών, να το αλλάξουμε και να γίνει τέτα τέτ σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Mm-hmm. Το θέμα είναι, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία που θα μειώνει την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά δικαιώματα? Προφανώς όχι. Όχι. Ας πούμε ότι καλή την πίστη ο διαπραγματευτής μας, ο Υπουργός Εξωτερικών, θα πει, ξέρετε, μπορούμε να κάνουμε πίσω σε αυτό το σημείο. Σε ποιο σημείο θα κάνουν πίσω οι Τούρκοι? Μέχρι τώρα στους 65 γύρους δεν υπάρχει ουδεμία υποχώρηση της Τουρκίας, ακόμη και όταν σε προηγούμενες διερευνητικές είχαμε πει επισημήτη «ΟΚΕΙ, δεν θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα σε όλο το Αιγαίο, σε όλα τα νησιά μας στα 12 μίλια, κάπου θα το πάμε 8, κάπου θα μείνουν 6». Και εκεί η Τουρκία είπε «ΟΚΕΙ, αυτό κρατείτε, πάμε παρακάτω, δώστε μας τα άλλα». Έχει πολύ ενδιαφέρον μια δήλωση στο Βήμα της Κυριακής του Κάντρι Ταστάν. Αυτός είναι μόνιμος ανώτερος συνεργάτης του German Marshall Fund στις Βρυξέλλες. Ένας άνθρωπος ο οποίος τα ξέρει πολύ καλά τα θέματα. Λέει το εξής αυτός ο Ταστάν. Το χαρτί του εθνικισμού θα κυριαρχήσει στην πολιτική προσέγγιση του Ερντογάν τουλάχιστον για ένα χρόνο μέχρι τις τοπικές εκλογές του 2024 με στόχο το κόμμα του να κερδίσει τις μεγάλες πόλεις, υποστηρίζει ο Ταστάν. Δεν περιμένω να υπάρξει μεγάλη πρόκληση ή ρητορική ενδεχομένως. Η ρητορική ενδεχομένως να παραμείνει, αλλά η Τουρκία δεν μπορεί να μπει σε μεγάλες περιπέτειες. Όσον αφορά την προοπτική ενός ουσιαστικού διαλόγου με την Ελλάδα, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος και θα υπάρξει ενδεχόμενα μόνο διαχείριση κρίσεων. Το γνωρίζω αυτό το ίδρυμα, είναι δηλαδή, το Marshall Fund, είναι κλασικό ίδρυμα στρατηγικής σκέψης, πολλές φορές πέφτει μέσα. Θα πω ένα παράδειγμα για να είσαι πλήρως της ανάλυσης του κυρίου που αναφέρθηκε προηγουμένως από σένα, ότι ο Γιασάρ Γκιουλέρο, νέος υπουργός λοιπόν άμυνας, είναι ένας φανατικός Ισλαμιστής, μιλάει για το στρατό του προφήτη, φράση αδιανόητη σε εποχές των Κεμαλικών, έχει ηγηθεί επιχειρήσεων στην Συρία και επί των ημερών του, το τουρκικό πυροβολικό το 2019, βομβάρδισε αμερικανική βάση στο κουρδικό Κομπάνι, το 2019 αυτό. Πρόσφατα ξεχώρισε διότι με τρόπο πολύ γρήγορο και αστραπιαίο συγκρότησε ένα κέντρο διαχείρισης κρίσης για τον σεισμό. Είναι ένας κλασικός στρατιωτικός, έχει βγάλει σχολή ηλεκτρονικών πληροφοριών, Ακαδημία Πολέμου. Στο πραξικόπημα συνελήφθη, την άλλη μέρα απελευθερώθηκε διότι κατέρευσαν οι πραξικοπηματίες και από τότε είναι ο άνθρωπος στις ένοπλες δυνάμεις του Ερντογάν. Πάντως, εγώ λέω, ο Ερντογάν ορκίστηκε εχθές στη γαλάζια πατρίδα.
Αυτό λέει πολλά, όντως. Να σου πω για αυτόν τον στρατηγό που έβαλε υπουργό άμυνας, ότι αν αποστρατευτεί, αλλά επειδή τον θέλει πολύ να είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, έδωσε μια πενταετή παράταση της αποστρατείας του και θα μείνει τα επόμενα 5 χρόνια αυτός ο στρατηγός, ο καινούργιος. Άλλαξε τον νόμο. Μόνο αυτό. Για τον άλλο σύντροφο, τον Χακάν Φιντάν, το καινούριο αυτό Φιντάνι. Επειδή πολλά του καταμαρτυρούν, υπάρχουν βίντεο. Ο υπουργός εξωτερικών. Ο πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών. Ο Ερντογάν, επειδή θέλει να το προστατεύσει ποινικά, έβαλε το κοινοβούλιο και ψήφισε μια προστατευτική διαδικασία. Του έδωσε ασυλία για να διωχθεί. Θα πρέπει να υπάρχει έγκριση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, για την επικοινωνία μας και για την. Εγώ ευχαριστώ. Φωτίσαμε λίγο τα καινούργια πράγματα με την Τουρκία. Να έρθουμε λίγα και στα δικά μας, στους φίλους μας, οι οποίοι μας περιμένουν όταν βλέπουν τον κύριο Μητρόπουλο στο στούντιο όλοι. Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, περιμένουν στην ουρά. Θέλω, έχω σημειώσει αρκετά θέματα εδώ πέρα που με έχουν ρωτήσει και πολλοί άνθρωποι. Να ξεκινήσουμε. 2 παράθυρα για σύνταξη με 15ετή εργασία. Όταν τους λείπουν λίγους μήνες. Τι έχουμε? Υπάρχει διάταξη, ναι, που θέλει όμως να παραταθεί, διότι έπαψε η ισχύ της τέλη του χρόνου, που παρέχει τη δυνατότητα. Αν σου λείπουν 150 ένσημα, που αυτά συμποσούμε να είναι 6 μήνες, να μπορείς για να βγεις στα 67 σου με τον θεμελιωτικό χρόνο τον ελάχιστο, τα 15 χρόνια, ή 4.500 ένσημα, να εξαγοράζεις φτηνά τα 150 ένσημα, που αυτό είναι 6 μήνες, για να φτάνεις στην πολυπόθητη σύνταξη. Και το άλλο είναι... Αυτό αφορά μόνο όσους έχουν, τους λείπουν 6 μήνες. Όσοι τους λείπουν... Όχι παραπάνω. Όχι, για να βγούνε στα 67 με 15 ετία. Αλλά όλοι οι ασφαλισμένοι, άντρες, γυναίκες, που θέλουν να συμπληρώσουν χρόνια, κυρίως, αλλά και την ηλικία, αλλά κυρίως χρόνια, αν τους λείπουν 2, 3, 5, έως 7 στο ιδιωτικό τομέα και έως 12 στο δημόσιο τομέα, μπορούν να εξαγοράσουν τα χρόνια των σπουδών, άντρες, γυναίκες, τα χρόνια του στρατού, οι άντρες, τα χρόνια των παιδιών, άντρες, γυναίκες, τα χρόνια της επιδοτούμενης ανεργίας ή ασθένειας, έτσι που... Λέει ο νόμος, κύριε Χαρδαβέλα, στα 62 σου βγαίνει με 40 χρόνια. Αν έχεις δουλέψει 33, μπορείς να εξαγοράσεις τα 7. Μάλιστα. Αν έχεις δουλέψει 34, μπορείς να εξαγοράσεις τα 6. Αυτό δεν δίνεται, δεν δίνονται χρήματα, κύριε Χαρδαβέλα, αλλά γίνεται παρακράτηση από την μηνιαία σου σύνταξη, τόσες δόσεις, τόσους μήνες που ήθελες να εξαγοράσεις. Κατάλαβα. Τώρα να δούμε λιγάκι τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη, γιατί και αυτό με ρωτάνε πολύ. 67 ετών με 4.500 έως 6.000 ημέρες ασφάλισης. Οι προϋποθέσεις που ισχύουν, οι κανόνες που ισχύουν σήμερα για πλήρη σύνταξη από 1/1/23 για πλήρη σύνταξη είναι η εξής. Στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης, στα 67 με 15 χρόνια ασφάλισης, το προεξηγήσαμε, ναι, και στα 67 με 15 ετία πλήρη τη λέμε. Και στα 62 μπορεί να βγει με 15 χρόνια ασφάλισης ή με μειωμένη σύνταξη στα 62. Αλλά οι δύο κανόνες είναι με 40 στο 62 και με 15 ετία και πάνω στο 67. Όποιοι θέλουν να βγουν στα 62 με μειωμένη, μπορούν να βγουν με μειωμένη εάν την τελευταία πενταετία πρώτου 62 είχαν απασχόληση τουλάχιστον 100 ένσημα κάθε χρόνο την τελευταία πενταετία. Αυτοί είναι οι κανόνες. Και έχουν σταματήσει οι πρόωρες συνταξιοτήσεις, έχουν σταματήσει, δυστυχώς, οι γυναίκες τώρα δεν έχουν τη δυνατότητα να βγαίνουν. Οι νέες γυναίκες, όσες θεμελίωσαν μέχρι τέλη 22, μπορούν να κάνουν χρήση τα επόμενα χρόνια. Για την εξαγορά αυτού του χρόνου που πρέπει να συμπληρώσουν οι άνθρωποι, τι πληρώνουν? Πληρώνουν 240 με 250 ευρώ το μήνα. Το μήνα. Όχι κάποιο ποσό στην αρχή. Όχι. Δεν πληρώνουν. Μπορεί κάποιος να πληρώσει εφ' άπαξ.
αλλά μπορούν, επαλαμβάνω, εξαγόρασες 24 μήνες του στρατού, θα πληρώσεις 24 ισόποσες δόσεις από τη σύνταξη που θα λάβεις. Μάλιστα. Εξαγόρασες 40 μήνες, κατάλαβα, θα δώσεις 40 ισόποσες δόσεις από τη σύνταξη. Άρα λοιπόν δικαιούσε 800 ευρώ, θα παίρνεις 600. Από την τσέπη σου δεν πληρώνεις τίποτα. Δεν πληρώνεις από την τσέπη σου. Από την σύνταξη, ναι, ναι, όποιος θέλει. Γιατί καμιά φορά είναι και ψυχολογικό, τώρα μου κρατάνε τόσους μήνες κλπ. Τα πληρώνουν κάποιοι και παίρνουν ολόκληρη τη σύνταξη. Αλλά οι περισσότεροι παίρνουν, καταβάλουν μηνιαίες δόσεις τόσους μήνες όσους ανεγνώρισαν. Και τα χρόνια σπουδών, υπάρχει. Και τα χρόνια σπουδών, άντρες, γυναίκες, τα μεταπτυχιακά, άντρες, γυναίκες, ο στρατός, οι άντρες και βεβαίως τα τέκνα. Μάλιστα. Τα τέκνα είτε είναι μεγάλα και παππούδων, παιδιών, εννοώ, το λέω τόσο υπερβολικά κύριε Χαραβέλη, και μεγάλα παιδιά να είναι, τα αναγνωρίζεται ως πλασματικός χρόνος, το χρόνος των παιδιών. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπε ο κ. Μητρόπουλος, γιατί είναι πάρα πολλοί οι οποίοι μας ρωτάνε, θέλουν να βγουν στην, τους λείπουν μήνες, τους λείπουν χρόνια, θέλουν να εξαγοράσουν, θέλουν να βγουν στη σύνταξη, και γι' αυτό το φέραμε το θέμα σήμερα. Και μεγάλο πρόβλημα κύριε Χαρδαβέλα είναι ότι επειδή 300 και πλέον χιλιάδες ασφαλισμένων χρωστούν στα ταμεία πάνω από το πλαφόν που ορίζει ο νόμος, είναι παγιδευμένοι, δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη λόγω χρεών. Μας. Λόγω χρεών. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα και αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα διακόψουμε τώρα το θέμα αυτό και θα επανέλθουμε στο θέμα των συνταξιούχων, γιατί θα συνδεθούμε σε λίγα λεπτά με τον πτέραρχο αναποστρατεία και αναλυτή, στρατιωτικό αναλυτή, τον κύριο Ιατρίδη. Τον έχουμε ήδη στο Skype. Καλησπέρα κύριε Ιατρίδη. Καλησπέρα σας κύριε Χαρδαβέλα, ευχαριστώ για την πρόκληση. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Θα είμαστε λίγο μαζί γιατί πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Με τον κύριο Ιατρίδη που καταλαβαίνετε θα κουβεντιάσουμε για θέματα αμυντικά και θέματα σχέσεων με την Τουρκία μετά τις αλλαγές στην κυβέρνηση του Ερντογάν. Πάμε. Κάνουμε μια μικρή αλλαγή λόγω τεχνικών ζητημάτων. Θα μιλήσουμε πρώτα με τον κύριο Ζαϊρή, τον οικονομικό αναλυτή, για τα θέματα τα οικονομικά και αμέσως μετά με τον κύριο Ιατρίδη. Ζητάω συγγνώμη με τον κύριο Ιατρίδη. Μέχρι να γίνει αυτή όμως η αλλαγή, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο για αύριο, ότι για τις αύριο του Αγίου Πνεύματος είναι μέρα γιορτής. Πληρώνονται πόσοι εργαζόμενοι? Πολύ σοβαρό ερώτημα, απασχολεί κόσμο. Στο δημόσιο και στις 10 είναι αργία, καταβάλλεται κανονικό μισθός, δεν δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Στο ιδιωτικό τομέα δεν έχει κηρυχθεί υποχρεωτική αργία. Mm. Με ορισμένες συμβάσεις ή κανονισμούς, κάποιοι κλάδοι έχουν θεωρήσει την αυριανή μέρα και αυτή η αργία. Όσοι λοιπόν στο ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο δεν δουλεύουν, αμείβονται. Και στις 10. Στο ιδιωτικό τομέα εδώ είναι μία διάκριση σε βάρος του ιδιωτικού τομέα, κύριε Χαρδαβέλα, έτσι. Μία διάκριση σε βάρος του ιδιωτικού τομέα. Μπορούσε, αφού ο δημόσιος και η 10 είναι αργία, να κάνουν και το ιδιωτικό τομέα. Άρα λοιπόν στο ιδιωτικό τομέα όσοι δουλέψουν να αμείβονται κανονικά. Σε όσους κλάδους όμως έχει στο ιδιωτικό τομέα αναγορευτεί η αυριανή μέρα σε υποχρεωτική αργία, αυτοί που θα δουλέψουν θα πάρουν συν 75% μεροκάματο. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα, να ξέρουν ότι στο δημόσιο είναι αργία κανονική, αμείβονται, δεν δουλεύουν. Στο ιδιωτικό τομέα μόνο στους κλάδους που έχουν θεωρήσει την ημέρα την αυριανή υποχρεωτική αργία και δουλέψουν οι εργαζόμενοι, τότε παίρνουν την προσάυξηση που παίρνει όποιος δουλεύει κυριακή αργία. Είναι πολύ καλό. Έχουμε τον κύριο Ζαϊρή. Τον έχουμε. Λέγω. Τον έχουμε τον κύριο. Όχι, ακόμη όχι. Οπότε προχωρήσουμε τον κύριο Μητρόπουλο σε μερικά πράγματα που πρέπει να μας πει. Θέλουμε πότε μπορούν οι ασφαλισμένοι να κάνουν χρήση πλασματικού χρόνου ασφάλισης. Αυτό ήδη το προεξηγήσαμε. Πλασματικοί χρόνοι είναι χρόνοι που δεν απηχούν πραγματική εργασία, ναι, αλλά ο νόμος πλασματικά τους αναγορεύει σε πραγματικούς
για να πάει κάποιος νωρίτερα στη σύνταξη ή να φτάσει σε μεγαλύτερη σύνταξη. Και εξηγήσαμε νωρίτερα. Είναι αυτά, στρατιωτική θητεία, στρατιωτική θητεία, παιδιά, σπουδές, διαστήματα ανεργίας. Και διαστήματα ενδιάμεσα τα λέμε, ενδιάμεσα διαστήματα ανεργίας, αλλά μόνο επιδοτούμενης ανεργίας. Mm. Επιδοτούμενης ανεργίας, όχι μη επιδοτηθήσεις ανεργίας. Άρα λοιπόν το είπαμε, επιδοτούμενη ανεργία μέχρι ένα χρόνο και επιδοτούμενη ασθένεια μέχρι ένα χρόνο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα το οικονομικό που λέγαμε λίγο πριν, να ακούσουμε τον κύριο Ζαΐρη που συνδεθήκαμε μαζί του. Κύριε Ζαΐρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς λοιπόν, και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Καλησπέρα στον κύριο Μητρόπουλο. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην αναμενόμενη αναβάθμιση της Ελλάδας από τους διάφορους οίκους αξιολόγησης. Μιλάμε λοιπόν για μια μονάδα η οποία λέει θα μας ανοίξει τις πόρτες να έρθουν επενδυτές, να γίνει εδώ πέρα, να πάμε να γίνουμε παράδεισος οικονομικός. Είναι κάτι σημαντικό αυτό που περιμένουμε? Είναι σημαντικό στην παρούσα φάση. Καταρχήν να πούμε πώς αποκτάς επενδυτική βαθμίδα και τι αξιολογούνται. Αξιολογούνται η συνολική πορεία της οικονομίας, τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού, το δημόσιο χρέος και η πορεία του, η πολιτική μεταρρυθμίσεων της εκάστοτε κυβέρνησης και βεβαίως ο παράγων, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, της πολιτικής σταθερότητας. Τώρα, γιατί είναι αυτό σημαντικό και τι σημαίνει, γιατί εγώ είμαι και αναπληρωτής αντιπρόεδρος στο ΣΕΛΒΕ, όπως ξέρετε, τι σημαίνει αυτό και για τις επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά? Αυτό σημαίνει ότι η αναβάθμιση της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη και βασική προϋπόθεση για να μπορέσουν να ακολουθήσουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι τράπεζες και να βγουν στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρήματος και να αντλήσουν χρηματοδότηση. Το κόστος για δανεισμού γίνεται πιο ελκυστικό και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια κινητικότητα στην αγορά, οι επιχειρήσεις μπορούν να δανείζονται, οι τράπεζες επίσης βασική προϋπόθεση μπορούν να δανείζουν και να διοχετεύουν χρήμα στην πραγματική οικονομία. Και όλα αυτά τα πράγματα θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την επενδυτική βαθμίδα την περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως ξέρετε, τα δικά μας αξιόγραφα προ λίγου καιρό ήταν junk, σκουπίδια. Άρα οι επενδυτές θα μπορούν πλέον με την επενδυτική βαθμίδα, κύριε Χαρδαβέλα, να τοποθετούν άφοβα τα χρήματά τους και τα εγχώρια χρεόγραφα θα μπορεί να υπάρχει, τα χρεόγραφα τα ελληνικά θα μπορεί να εξασφαλίζεται ροή χρημάκων, θα αποκλιμακωθεί το κόστος δανεισμού και όλα αυτά τα πράγματα βεβαίως θα επιτρέψουν στην πατρίδα μας, στη χώρα μας να εισέλθει, πώς να το πούμε, στο κλαμπ των επενδύσιμων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε δύο, έχω σημειώσει το πέρα ότι πριν από 13 χρόνια, 23 Απρίλη του 2010, είδαμε τον τότε Πρωθυπουργό του Παπανδρέου, τον Γιώργο, στο Καστελόριζο να αναγγέλει την προσφυγή της Ελλάδας στο Διεθνές Ολυμπιακό Ταμείο. Και τότε ήταν που κηρύχθηκαν σκουπίδια τα ελληνικά ομόλογα, δεν τα υπολόγιζε κανείς. Έτσι, αυτό. Και τώρα, 13 χρόνια μετά, περιμένουμε αυτή την αναβάθμιση της μίας μονάδας, γιατί μια μονάδα έμεινε. Έτσι, δηλαδή οι χώρες που πληρούν, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα κριτήρια, όπως και η Ελλάδα που ελπίζουμε να είναι, θα καταστούν πλέον, κύριε Χαρδαβέλα, ελκυστικές στις διεθνείς αγορές. Δηλαδή θα ανακτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη την οποία είχαμε μέχρι τώρα. Θα υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα ακόμη και με μείωση φόρων στοχευμένων. Κάπου αυτό το είδα, το διάβασα ότι... Εκτιμώ ναι ότι θα ακολουθήσει και αυτό από τη στιγμή που θα γίνει η επαναφορά της χώρας πλέον μέσω της αναβάθμισης και της επενδυτικής βαθμίδας στις ανεπτυγμένες χώρες. Βεβαίως θα προκύψει και αυτό. Είναι ένα θετικό στοιχείο, αλλά βεβαίως όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε καταστάσεις προεκλογικής περίοδου ή όταν υπάρχει όχι μη πολιτική σταθερότητα. Εκτιμώ δηλαδή ότι όλα αυτά τα συζητάμε πλέον από τον Ιούλιο και μετά, ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις οι οποίες θα προκύψουν. Περιμένουμε αυτή την αναβάθμιση τέλος του χρόνου, τέλος του 2023, αλλά
την έχουμε πιο... Θα είναι γύρω στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2023, εκτιμώ. Εφόσον θα υπάρξει βεβαίως κυβέρνηση, εφόσον θα υπάρξει μια εξέλιξη. Έτσι. Εάν δηλαδή είμαστε στην ακυβερνησία και στο να ψαχνόμαστε, εκεί πέρα δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αναβαθμίσουν αγορές σε επενδυτική βαθμίδα, αν δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για την οικονομία. Εμείς, ξέρετε, στην αγορά και στην πραγματική οικονομία, ανεξαρτήτως τώρα ποιος θα είναι η κυβέρνηση, θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα για να μπορούν και οι επιχειρήσεις, το ξέρουμε καλά αυτό, να κάνουν το σχεδιασμό, να κάνουν τον προγραμματισμό τους, να δουν τι επενδύσεις θα κάνουν. Και εδώ βεβαίως πρέπει να προσέχουμε και τα διάφορα θέματα, διότι και οικονομικά έχουμε κάποια ζητηματάκια, όπως το έλλειμμα, εν πάση περιπτώσει, του ισοζυγίου μας, το δημόσιο χρέος να γίνει πιο διαχειρίσιμο. Υπάρχουν κάποια ζητηματάκια, αλλά ωστόσο η χώρα εκτιμώ ότι μπορεί να μπει σε τροπιά αναπτυξιακής δυναμικής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαϊρή, για την επικοινωνία μας. Εγώ ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Μητρόπουλο που είχα να τον δω καιρό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Έτσι είναι λοιπόν τα πράγματα. Μία εταιρεία από αυτές, η αυστηροτέρα, η Moody's, μας έχει 3 υπόγεια κάτω. Και δεν ξέρω αν μέχρι η Fitch μας έχει 1 κάτω. Αν μέχρι το Σεπτέμβριο, γιατί είναι σπουδαίος αναλυτής ο κύριος Ζαϊρής, είπα, αν σε 5 μήνες, σε 3 μήνες, μέχρι τα καλύψει, να μας ανεβάσει 3, το θεωρώ πάρα από πολύ, 3 υπόγεια πάνω. Αντί πάρα αυτό, πολύ γι' αυτό εμείς έχουμε εκφράσει και συνεχίσει, εμείς δηλαδή ως επιστήμονες λέμε ότι το 23 μας φαίνεται χλωμό να την αποκτήσουμε, έτσι λέμε. Και εγώ που... Αλλά εγώ ακούω τους οικονομολόγους περισσότερο και... Σωστό. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάποιο άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Και είναι το θέμα αυτό που σε κουβεντιά. Ο κύριος Ιατρίδης είναι τον αναγνωρίζει. Ναι, τον κύριο Ιατρίδη. Κύριε Ιατρίδη, συγγνώμη λιγάκι για την καθυστέρηση. Παρακαλώ. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα τεχνικό. Θέλω λοιπόν να είμαστε μαζί στην επόμενη ώρα, διότι πέρα έχω σημειώσει μερικά πράγματα που θέλω να του κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε καταρχήν με την αλλαγή που έγινε στην Τουρκία με τους καινούριους υπουργούς που αναγγείλαμε και για το Υπουργείο Άμυνας και για το Υπουργείο Εξωτερικών. Εσάς αυτές οι αλλαγές σας δίνουν αισιοδοξία, σας αφήνουν αδιάφορο, σας προβληματίζουν? Είστε ένας αναλυτής, σοβαρός, παρακολουθείτε τα πράγματα. Θέλω λοιπόν την άποψή σας. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που έχω να πω, κύριε Χαρδεβέλα, είναι ότι η υψηλή στρατηγική της Τουρκίας και ειδικά του Ερντογάν δεν πρόκειται να αλλάξει με την αντικατάσταση των παλαιών προσώπων. Βεβαίως είναι κάποιοι τακτικισμοί του Ερντογάν εν ώψη της νέας εκλογής του και θέλοντας να στείλει κάποια μηνύματα ότι αφήνει το παλιό ή αυτό που δημιούργησε κάποια προβλήματα και δίνει μια νέα αρχή. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Φιντάν ήταν επί χρόνια αρχηγός της μυστικής υπηρεσίας. Άρα γνωρίζει όλα τα του Ερντογάν, τα βρώμικα, επιτρέψτε μου να το πω. Επίσης είναι το δεξί του χέρι αυτός ο οποίος διαχειρίστηκε το πραξικόπημα και βοήθησε τον Ερντογάν, αλλά και αυτός ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην προσέγγιση των αραβικών χωρών με την Τουρκία και ειδικά τελευταία στην εξομάλυνση των σχέσεων με την Αίγυπτο. Βεβαίως εκεί ο Ερντογάν, επειδή ενδιαφέρεται πάρα πολύ να εξομαλύνει τη σχέση του με την Αίγυπτο, πάντοτε βέβαια εις βάρος της Ελλάδος, αυτό να μην το ξεχνάμε, διότι η Αίγυπτος έχει μια πολύ καλή σχέση με την Ελλάδα, το Ελληνογερμανικό Σύμφωνο, την ηλεκτρική διασύνδεση. Άρα ό,τι κάνει δεν το κάνει για μας ή για την Αίγυπτο, το κάνει περισσότερο για τον εαυτό του. Και αναγκάστηκε προκειμένου να γίνει αυτή η εξομάλυνση να απελάσει τους αδελφούς μουσουλμάνους, κάτι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο και είναι δύσκολο, και βέβαια να κλείσει τον τηλεοπτικό σταθμό των μουσουλμάνων, των αδελφών μουσουλμάνων. Άρα λοιπόν έκανε ένα βήμα. Και πάντοτε να ξέρετε και να ξέρουμε, κύριε Χαρδεβέλα, ότι όταν ο Ερντογάν έχει κόστος αυτά που κάνει, τότε ναι, κάνει πίσω. Όταν δει όμως ότι έχει κέρδος, τότε ναι, προχωρά. Αυτό να κρατήσουμε. Σε ό,τι αφορά τον Γιουλέρ, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, είναι η δεύτερη φορά που βάζει εν ενεργεία αρχηγό ηγεθά στη θέση του Υπουργού. Πρώτος ήταν ο Ακάρ. Άρα έχει μια συνέχεια, είναι ήπιος. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα κάνει πίσω. Άρα στέλνει και ένα μήνυμα στο εσωτερικό, δηλαδή στις ένοπλες δυνάμεις με τις οποίες δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Σιμτσέκ, ο οποίος είναι ο τσάρος της οικονομίας, ήταν και στο παρελθόν
γνωστόν, από ό,τι λέγεται και ακούγεται, έβαλε όρους και προϋποθέσεις. Σημαίνει ότι θα αφήσει αυτή την ανορθόδοξη οικονομική πολιτική και θα ακολουθήσει μια ορθολογική οικονομική πολιτική. Αυτό μένει να το δούμε, κατά πόσο βέβαια θα τον αφήσει ο κύριος Ερντογάν. Το να κάνει πίσω στην στρατηγική του, στις διεκδικήσεις του, δεν πρόκειται να τις κάνει. Τώρα να δούμε κάτι, να πούμε και ένα καλό νέο που αφορά τα αεροπλάνα που ζητάμε, τα F-35. Εν αναμονή, λέει, της επιστολής αποδοχής από τις ΗΠΑ είναι η Αθήνα όσον αφορά το αίτημα που έχει υποβάλει για την προμήθεια των F-35. Ωστόσο, πλέον βρίσκεται ένα σημαντικό βήμα πιο κοντά. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας είχε ήδη ανακοινώσει ότι ο ίδιος είχε υπογράψει και ότι οι εγκρίσεις έχουν ήδη δοθεί για τα F-35 να δοθούν στην Ελλάδα και ότι τώρα έχει υπογράψει και ο Ρεπουμπλικάνος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και αυτός. Άρα λοιπόν είμαστε μπροστά, είμαστε στα πρόθυρα παραλαβής των F-35 που είναι πολύ σημαντικό όπλο σε σχέση με την Τουρκία. Κοιτάξτε κύριε Χαρδαβέλα, ήταν αναμενόμενο, ναι, περιμένουμε πλέον και το επίσημο LOA, το Letter of Acceptance, δηλαδή την αποδοχή από το State Department για να αρχίσουν οι διαδικασίες της διαπραγμάτευσης, των συζητήσεων, το τι αεροσκάφος θέλουμε, πώς το θέλουμε και να υπογραφεί η σύμβαση. Θα πρέπει να πούμε προς αποφυγή παραξηγήσεων, επειδή πολλά ακούγονται, ότι το F-35 βεβαίως είναι ακριβό αεροπλάνο, όπως είναι και το Rafale ένα ακριβό αεροπλάνο. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι, το θέλει η Ελλάδα? Θέλει η Ελλάδα να ξοδεύει τόσα δισεκατομμύρια για να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις και ειδικά την αποτελεκτική της ικανότητα? Εγώ θα απαντήσω ναι, γιατί μακάρι να μην είχαμε ένα τέτοιο γείτονα επιθετικό, προκλητικό, και μακάρι να είμαστε μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης όπως είναι το Βέλγιο, η Ελβετία, να μην είχαμε τέτοια προβλήματα και τα λεφτά αυτά που ξοδεύουν να πηγαίναν κάπου αλλού. Κύριε Ατρίδη, αυτά τα F-35, που είναι τελευταίες τεχνολογίες, τα οποία δεν δίνουν οι Αμερικάνοι στους Τούρκους και μπορεί να τα δώσουν στην Ελλάδα, αλλάζει το συσχετισμό δυνάμεων Ελλάδας-Τουρκίας στον αέρα? Αλλάζει πάρα πολύ, διότι έχοντας το F-35, καταρχάς είναι το μοναδικό αεροπλάνο στον κόσμο πέμπτης γενιάς. Είναι ένα κινητό στρατηγείο, τα κάνει όλα. Είναι ένα αεροσκάφος το οποίο, κύριε Χαρδαβέλα, δεν θα το χρησιμοποιήσουμε να κάνουμε αερομαχίες με τα τουρκικά F-16. Αυτός είναι άλλος ο ρόλος του. Καταρχάς έχει ένα τρομερό πλεονέκτημα. Είναι αόρατο. Μπορεί να κάνει τα πάντα χωρίς να γίνει αντιληπτό από τα εχθρικά ραντάρ, ούτε από τα εχθρικά αεροσκάφη. Δίνει πληροφορίες στα άλλα αεροσκάφη το τι γίνεται, προειδοποιεί τα άλλα τα αεροσκάφη που ακολουθούν από πού κινδυνεύουν. Έχει συστήματα αυτοπροστασίας, μπορεί να καταστήλει την αεροπορική άμυνα να χτυπήσει στόχους χωρίς να γίνει αντιληπτό. Άρα είναι ένα αεροπλάνο στρατηγικό το οποίο το θέλουμε και σαφώς μαζί με τα άλλα τα αεροπλάνα έχουμε ένα ποιοτικό πλεονέκτημα και αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε και οι ίδιοι οι Τούρκοι. Για φανταστείτε, κύριε Χαρδαβέλα, εάν δεν έβγαινε από το πρόγραμμα λόγω των S-400. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία θα είχε 24 μία μοίρα περίπου F-35 στο Αιγαίο. Καταλαβαίνετε τι θα γινότανε. Άρα λοιπόν, ναι, η άμυνα είναι ένα ακριβό αγαθό. Για να την έχεις πρέπει να την πληρώσεις. Θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι αλήθεια. Έχουμε μία απειλή μόνιμη. Και αυτό το οποίο χρειάζεται, κατά τη δική μου άποψη, και το έχω πει πολλές φορές, να γίνει επιτέλους αυτό το Εθνικό Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Θα ελαφρύνει πάρα πολύ τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε τα λεφτά που θα μαζευτούν να πηγαίνουν σε αυτό το σκοπό και να μην αφαιρούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν, περιμένουμε τώρα την έγκριση από το State Department, το Αμερικάνικο. Από το State Department, την επίσημη. Την επίσημη για τα F-35, τα οποία πότε μπορεί να αρχίσουν να έρχονται στην Ελλάδα? Εφόσον θα υπογραφεί, από ό,τι εκτιμάται, μέχρι το αργότερο, μέχρι τον Ιούλιο-Αύγουστο που θα σταλεί η επιστολή, τα πρώτα δύο F-35 θα παραδοθούν στην Αμερική τέλος του 28, θα αρχίσει η εκπαίδευση σε υπταμένους και τεχνικούς, και περίπου το 2029, το πρώτο τετράμινο, θα προσγειωθούν στο ελληνικό αεροδρόμιο που κατά πάσα πιθανότητα είναι η Ανδραβίδα. Τόσο μακριά δηλαδή, μετά από 5-6 χρόνια, εγώ νομίζω του χρόνου θα τα έχουμε. Όχι, δεν είναι τόσο εύκολο. Άλλωστε, εμείς δεν είμαστε στο πρόγραμμα.
Έτσι. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικοί δεν το δίνουν οπουδήποτε. Εμείς δεν είχαμε μπει από την αρχή στο πρόγραμμα του F-35. Μπήκε η Τουρκία. Αυτή τη στιγμή αλλάζουν τα δεδομένα λόγω και των καλών σχέσεων. Δεν τα παίρνει η Τουρκία και σαφώς τα παίρνουμε εμείς. Πολύ ωραία. Κάτι τελευταίο θέλω να πω. Να γυρίσουμε στο προηγούμενο θέμα των αλλαγών στην κυβέρνηση της Τουρκίας. Ήταν να γίνει να γίνουν κάποια γυμνάσια στο Αιγαίο από τους Τούρκους, ο περίφημος Θαλασσόλικος, έτσι είχαν ονομάσει, τα οποία ανέστειλε ο Ερντογάν. Και αυτό είναι, μερικοί το εκλαμβάνουν σαν ένα καλό σημάδι, σαν μια κίνηση καλή για την Ελλάδα, ότι ανέβαλε τα γυμνάσια αυτά που ήταν μεγάλης έκτασης και τα γινόντουσαν στο Αιγαίο. Δίνεται σημασία σε αυτή την κίνηση? Κοιτάξτε, ναι, είναι μια κίνηση στο πλαίσιο Γελμάς Παπούλια. Αλλά, υπάρχει και ένα αλλά. Μην ξεχνάμε τι έκανε όμως η Τουρκία. Έτσι, έβγαλε μια νότα στο κέντρο του Αιγαίου, ναι, την οποία ακύρωσε η Ελλάδα. Και βέβαια κάνει μια υποφαθμισμένη αυτή τη στιγμή άσκηση, επειδή ακύρωσε το Θαλασσόλικο, ανατολικά και δυτικά του Καστελόριζου, όπου εκεί θα μετακινήσει και το Ανατολού. Υποβαθμισμένη μεν, αλλά με μηνύματα και σημασία δε. Γιατί το Ανατολού, πέραν της ισχύως και πέραν της σημαίας που θέλει να δείξει, το μετακίνησε μία φορά προεκλογικά προστισμένη. Έγιναν δοκιμές. Το Ανατολού έχει προβλήματα. Άρα τη δεύτερη φορά, επειδή πήγε στην Κωνσταντινούπολη, διορθωθήκαν κάποιες βλάβες, το δοκιμάζει μεταφέροντάς το στην περιοχή του Καστελόριζου, μόνο και μόνο για να δοκιμαστεί, αλλά και από την άλλη να στείλει και κάποια μηνύματα. Μην ξεχνάμε ότι προσπαθεί η Τουρκία να δείξει ένα καλό πρόσωπο, αλλά δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι, διότι μην ξεχνάμε ότι η Βουλή της Τουρκίας 25% είναι εθνικιστική και 40% είναι ισλαμιστική. Και να θέλει ο Ερντογάν, δεν θα τον αφήσει ούτε ο Μπαξιλή, ο οποίος αναβαθμίστηκε, ούτε η Αξινέρ, αλλά ούτε και οι άλλοι. Και γιατί ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας και πάλι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, σε 5 λεπτά από τώρα, επειδή μου ειδοποιούν ότι είναι πολύ από την περιμένουν στο τηλέφωνο. Καλά, δεν έχουν ταξιδεύσει οι συμπατριώτες μας. Παρακολουθούν. Δεν θα έχουν λεφτά που να πάνε φουγκαράδες. Λοιπόν, σε 5 λεπτά θα είναι τα τηλέφωνα για εσάς. Τα βλέπετε ήδη στις οθόνες σας. Είναι το 211-1860-001 για να κουβεντιάζετε τον κύριο Μητρόπουλο για θέματα θέλετε, ασφαλιστικά κλπ. Εγώ απλά θέλω να τον ρωτήσω ένα-δύο πραγματάκια πριν πάμε σε ένα δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να κουβεντιάσουμε λιγάκι για τα 6 κλειδιά για τη σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση. Η διαδοχική ασφάλιση είναι όταν κάποιος έχει ασφαλιστεί σε παραπάνω από ένα ταμείο. ΕΦΚΑ, έχει, ΟΓΑ, όχι, ο ΕΦΚΑ είναι όλα μαζί. Όλα. Ο ΕΦΚΑ είναι το κέλυφος όλων, εκεί μπήκαν όλα. Και το ΝΑΤ, και ο ΓΑ, και το ΙΚΑ, και το ΕΤΑ, και το τσμέδε, και το τσάι, όλα αυτά μπήκαν μέσα. Τώρα, εάν έχει κάποιος ασφαλιστεί στο Ταμείο Νομικών, ύστερα είναι και δημοσιογράφος και στο δικό σου ταμείο, ή μετά κάποιος μπήκε και στο ΙΚΑ κλπ, όλα αυτά τα ταμεία μέχρι τώρα έδιναν το καθένα το δικό τους μερίδιο από την ασφάλιση. 10 χρόνια είχες το ΙΚΑ, πάρε τα 10 που αναλογούν στη δική μου ασφάλιση. 20 χρόνια στο Ταμείο Νομικών, πάρε τα 20. Τώρα, επειδή όλα μπήκανε κάτω από το κέλυφος του ΕΦΚΑ στενοποιημένο, όλο αυτό θεωρείται σαν μία ενιαία ασφάλιση. Mm. Άρα λοιπόν χάνει σιγά σιγά για τους νέους ασφαλισμένους το μεγάλο ρόλο που είχε η διαδοχική ασφάλιση. Γιατί μετά το 2016, με την ενοποίηση των ταμείων, ο χρόνος όπου και να διανύθηκε σε όποιο πρώην ταμείο του ΕΦΚΑ θεωρείται, κύριε Χαρδαβέλα, ως ενιαίος χρόνος ασφάλισης και υπολογίζεται σαν να διανύθηκε σε ένα ταμείο και όχι σε περισσότερο. Πρέπει να γίνει κάποια κίνηση απλά ασφαλισμένο. Εκεί οι αιτήσεις τώρα και με πρωτοβουλία του Υπουργού Εργασίας, του Πρωθυπουργού, τώρα δεν έχουμε η κυβέρνηση εκλεγμένη, αλλά έχουμε υπηρεσιακή, ηλεκτρονικά. Mm. Παλιότερα γινότανε με χαρτί. Έτσι. Ναι, με χαρτί. Τώρα γίνεται ηλεκτρονική αίτηση. Πού να αποταθούν οι άνθρωποι? Εκεί υπάρχει στον ΕΦΚΑ έχει ηλεκτρονική σελίδα που λέει διαδοχική ασφάλιση και λέει πρέπει όμως ο εργαζόμενος, ο ασφαλισμένος να γνωρίζει ποιον χρόνο και πότε
δίνησε σε κάθε ταμείο. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν η διαδοχική ασφάλιση σήμερα. Πολλά ερωτήματα παίρνουμε και ίσως πάρουμε και σήμερα για τη λεγόμενη παράλληλη ασφάλιση. Κάποιος είχε ένα ταμείο, αλλά δούλεψε και 6 και 7 ναι, και 10 ναι, χρόνια ναι, 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 σε άλλο ταμείο. Αναμένουμε να πάρουν τις αυξήσεις της παράλληλης ασφάλισης. Ακόμη δεν έχει δοθεί. Και ένα επίσης θέμα είναι, θα έχετε συναδέλφους, για τους απασχολούμενους συνταξιούχους. Από το 16 μέχρι τώρα, πολλοί συνταξιούχοι δούλεψαν, ασφαλίστηκαν, πλήρωσαν εισφορές. Βγήκε πριν ένα μήνα ο μαθηματικός τύπος για να μπορεί να υπολογίζει την προσάυξηση που δικαιούνται να πάρουν εκείνοι οι συνταξιούχοι που μετά τη συνταξιοδοτήσή τους δουλέψανε, πλήρωσαν εισφορές και με αυτό το μαθηματικό τύπο θα πάρουν αυξήσει επί της ήδη καταβαλλόμενης συνταξιός της. Εγώ θυμάμαι που λέγανε ότι όποιος συνταξιούχος δουλεύει και κερδίζει από τη δουλειά αυτή, μειώνεται η σύνταξή του. Μειωνόταν η σύνταξή τώρα του. Τώρα ισχύει αυτό. Μάλιστα. Πριν με τον νόμο Κατρούγκαλου, ένας συνταξιούχος που μετά την συνταξιοδότησή του δούλευε, εισέπρατε το 40% της σύνταξης και του κοβότανε το 60% της σύνταξης. Μηνιαίως. Τώρα έγινε μία βελτίωση με τον νόμο Βρούτσι και όποιος συνταξιούχος από το 20 και δόθε πιάνει δουλειά, εισπράττει το 70% και του κόβεται. 30. Εμείς λέμε κακός, διότι επειδή έχουν μειωθεί οι συντάξεις, γιατί να κόβεται αν κάποιος πιάσει μια δουλειά, αφού πληρώνει εισφορές. Πληρώνει και το 6% υπεργίας. Πληρώνει και εισφορές για την νέα εργασία. Γιατί να τον τιμωρείς? Και λέμε, έχουμε ταχθεί και ως Επιστημονική Ένωση και Χαρδεβέλα κατά της περικοπής των συντάξεων των απασχολουμένων συνταξιούχων. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι 10:30. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά ανοίγουμε τα τηλέφωνα για εσάς για να μιλήσετε με τον κύριο Μητρόπουλο. Πάμε. Λοιπόν, από εδώ και πέρα μέχρι τις 11 το βράδυ είναι η εκπομπή ουσιαστικά δική σας, φίλες και φίλοι, για να μπορεί να κουβεντιάσει ζωντανά με τον κύριο Μητρόπουλο. Ξεκινάμε λοιπόν με την κυρία Κατερίνα από την Κυψέλη. Καλησπέρα, κυρία Κατερίνα. Καλησπέρα σας. Ορίστε. Καλησπέρα και στον κύριο Μητρόπουλο. Καλησπέρα, κυρία Κατερίνα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Το Φεβρουάριο έφυγε ο άντρας μου από τη ζωή. Πριν από ένα μήνα πήρα τη σύνταξη κυρίας και τα αναδρομικά που ήταν μαζί. Κυρία Κατερίνα. Δεν μου έχει βγει το επικουρικό. Ούτε μου έχει δείξει κάτι το κομπιούτερ στο λογιστή, ούτε έχω πάρει τίποτε από το επικουρικό ακόμα. Μήπως μπορεί ο κύριος Μητρόπουλος να μου πει. Κυρία Κατερίνα, ναι. Αυτό που πήρατε είναι η οριστική κυρία σύνταξη. Τώρα δεν ξέρω να σας πω. Ή προκαταβολή. Όχι, νομίζω, ακούστε με κύριε Μητρόπουλε, όταν κάναμε την αίτηση, μετά από 5 λεπτά μας βγήκε ότι παίρνω αυτά τα λεπτά στη σύνταξη. Μάλιστα. Ήταν 600 τόσα και μου κρατάνε και μου δίνουν 590. Σας κρατάνε το 6% υπερηγείας, κάτι αυτό. Ναι. Τώρα, ναι, 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 τώρα, ναι. Τώρα, ο νόμος λέει, τώρα σας απαντώ που μου εξηγήσατε αυτό. Ο νόμος λέει ότι η επικουρική βγαίνει σε 3 μήνες από τότε που βγαίνει η κυρία σύνταξη. Μου είπατε για από Φεβρουάριο. Άρα λοιπόν νομίζω τον άλλο μήνα ή τον παράλλο, κυρία Κατερίνα, θα πάρετε και τα αναδρομικά της επικουρικής και την επικουρική σύνταξη. Μισό λεπτό. Στους 3 μήνες από πότε δεν κατάλαβα. Από τότε που σας χορηγείται η οριστική κυρία σύνταξη κυρίας. Α, από τότε που πήρα τη σύνταξη. Έτσι λέει ο νόμος. Έτσι λέει ο νόμος. Ναι, 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 κατάλαβα. Άρα τον άλλο μήνα ή τον μεθάλλο θα τα πάρετε, κυρία Κατερίνα. Ναι, δηλαδή τον Απρίλιο, ας πούμε, πήρα τη σύνταξη. Ναι, έτσι. Τον άλλο μήνα ή τον παράλλο θα πάρω και το επικουρικό. Με την καταβολή του Ιουλίου, τέλη Ιουνίου, θα την πάρετε όπως λέει ο νόμος, κυρία Κατερίνα.
Αυτά. Εντάξει, ευχαριστώ, να είστε καλά, πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε τώρα να μείνουμε στα Πατήσια. Μείνουμε και να πάμε στον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Μπορώ να μιλήσω? Βεβαίως. Ορίστε. Ναι. Κύριε Μητρόπουλε, το 2013 ήμουν συνταξιούχος. Βγήκα συνταξιούχος. Μάλιστα. Το 2016 γίνεται ο επανυπολογισμός της σύνταξης βάσει του νόμου Κατρούκαλου. Βγάζω μία προσωπική διαφορά 270 ευρώ. Μάλιστα. Το 2020 με τον επανυπολογισμό του Βρούτσι στην αναπλήρωση ποσοστών, το 270-280 της προσωπικής διαφοράς γίνεται 130. Μάλιστα. Παράλληλα έχω καταθέσει αίτηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να αναγνωρίσω 4 χρόνια ένσημα ΙΚΑ. Μάλιστα. Χάνεται ο φάκελος, τον οποίο φάκελο τον ξαναβρίσκουμε το 2021. Γίνεται η προσμέτρηση των ενσήμων, βγαίνουν 1.182 ένσημα και γίνεται ο υπολογισμός πλέον της σύνταξης με τα ένσημα του ΙΚΑ. Μου βγαίνει να πάρω ένα χιλιάρικο αναδρομικά. Μου σβήνουν τελείως τις προσωπικές διαφορές από το 17 και δόθεται την τελευταία πενταετία δηλαδή, και δεν μου δίνουν καθόλου σχεδόν αναδρομικά. Διότι λέει τα συμπεριέλαβε όλα η εξάλληψη της προσωπικής διαφοράς. Αυτό πρέπει να ζητήσετε εγγράφως να σας πούνε λεπτομέρειες. Τώρα εμείς δεν μπορούμε άλλο να βοηθήσουμε. Εκεί θα πάτε να ζητήσετε, παρακαλώ, αυτό μου είπατε με λεπτομέρειες, πόσο ενσωματώσατε, πώς το κάνετε κλπ. Διότι φοβάμαι αν αφορά το έτος 17, 18, 19 είναι παραγεγραμμένα. Να μην ξοδευτείτε στα δικαστήρια. Πηγαίνετε να σας δώσουν λεπτομέρειες επί της ενσωμάτωσης και του επανυπολογισμού τι έκαναν. Και από αυτό το χαρτί που θα σας δώσουν μπορείτε να πιάσετε μια προθεσμία για να διεκδικήσετε κάτι. Αλλά όπως μου το είπατε τώρα, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι πέραν του να σας δώσουν λεπτομεριακή αποτίμηση αυτού που μας περιγράψατε τώρα. Κύριε Γιώργο, άρα λοιπόν η απάντηση του κ. Μητρόπουλου είναι η εξής. Να πάτε αύριο μεθαύριο. Να πάρετε εγγράφους αυτά που μας είπατε, όλη τη χρονική αυτή εξέλιξη των πραγμάτων και να ένα λεπτό. Έτσι. Και αφού το πάρετε το χαρτί αυτό, εδώ είμαστε να απαντήσουμε ή να μας στείλει κλπ. Ή να μας στείλετε και να σας πούμε τι θα κάνετε. Αυτή είναι η ιστορία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γεια σας, πάμε στον κύριο Νίκο στο Λαύριο. Καλησπέρα κύριε Νίκο. Ο κύριος Νίκος στο Λαύριο, με ακούει? Ναι, ορίστε. Καλησπέρα σας, ακούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω ένα πρόβλημα με την ιατρική περίθαλψη. Μάλιστα. Πρέπει να κάνω κάποια χείριση και μου ζητά να κάνω μία αξονική στο μάτι, το οποίο είχα πάει στην πολυκλινική και μου λένε αν δεν κάνεις αυτή την εξέταση εμείς δεν μπορούμε να σε χειρίσουμε. Παίρνω τηλέφωνο στα νοσοκομεία που μου είπανε, μου λένε μετά 8 μήνες. Εκτός λένε να την πληρώσω... Μάλιστα. Ναι. Να την πληρώσω. Η εξέταση κάνει γύρω στα 170 ευρώ. Ναι, γενικό. Το ξέρω το. Κύριε Νεμοντέρο, τα έχετε απαντήσει. Το είναι... Δεν άκουσα. Κύριε Νίκο, έχετε εγκλωβιστεί, έχετε πέσει θύμα μιας έλλειψης προσωπικού, έτσι. Δυνατοτήτων κλπ. Δυστυχώς, εμείς από την πλευρά μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, παρά εκτός να βάλουμε το ζήτημά σας. Πρέπει να περιμένετε, διότι άμα δεν μπορούν να σας περιθάψουν, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Λυπάμαι. Ναι, αλλά άμα περιμένω εγώ τον Οκτώβρη-Νοέμβρη που μου λένε να κάνω αυτή την εξέταση και να με προγραμματίσουν να κάνω την εγχείρηση, εγώ μπορώ να στραβωθώ αύριο το πρωί. Γιατί έχει, όπως μου είπανε, είναι μέσα από το μάτι οι αρτηρίες χαλασμένες. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή δεν είμαστε πλέον... Και από τα Υπουργεία εδώ, δεν είμαστε πλέον αρμόδιοι. Είμαι ασφαλισμένος. Την άλλη, το Σάββατο, ακούστε. Το Σάββατο εδώ πέρα κοντά μας η κυρία Νεμοδουρά, η γιατρός που είναι κάθε Σάββατο στην εκπομπή, θα ξέρει να σας πει περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να σας αφήσουμε, διότι πρέπει να πάμε στην Πεύχη, στην κυρία Όλγα. Καλησπέρα κυρία Όλγα. Η κυρία Όλγα, παρακαλώ. Η κυρία Όλγα από την Πεύχη, μ' ακούει ή όχι, δεν μ' ακούει? Μάλιστα, καλησπέρα σας. Ναι, ορίστε, μιλήστε. Καλησπέρα κύριε. Γεια σας, ορίστε. Καλησπέρα και στον κύριο καθηγητή. Ορίστε, χαίρομαι που μιλάω μαζί του. Ορίστε κύριε Όλγα, και εγώ χαίρομαι.
Σας έχω ξαναενοχλήσει, κύριε Δημητρόπουλε. Εγώ έχω βγει με σύνταξη το 2009 και βγήκα με 850 βαρέα ανθυγινά. Η σύνταξή μου ήταν 1500 ευρώ παρά 40 ευρώ. Τώρα έφτασε στα 716 ευρώ η σύνταξή μου και 2,70 η επικουρική μου. Δεν φτάνω το χιλιάρικο. Τώρα ίσως γιατί πήρα αυτές αυξήσεις που λένε και αυτά, εγώ δεν έχω πάρει κάτι από αυτά τις αυξήσεις που λένε, τις 3-2 που λένε. Γίναμε 30 ευρώ στο μισθό μου που λέγανε ότι κάτι θα μπει και στο μισθό. Τίποτα δεν έχω πάρει. Είναι 716 ευρώ καθαρά τώρα. Προσωπική διαφορά έχετε? Προσωπική διαφορά δεν ξέρω, κύριε Μητρόπουλο. Τώρα για να μου πάει τόσο πολύ η σύνταξη, σίγουρα θα έχω προσωπική διαφορά. Όχι, θα έχετε προσωπική. Πήρατε το 250-άρικο, το 300. Τίποτα, ούτε 200, άρα, ούτε 50, άρα, ούτε τίποτα. Άρα σας έδωσαν το 775 και συμψήφισε την προσωπική διαφορά. Αν δεν πήρατε το 775 στο ταμείο, τότε έπρεπε να πάρετε το 250 ή το 300 ή το ένα ή το άλλο. Τίποτα από αυτά. Ίσως γιατί παίρνω τις χειρίες. Όχι. Έχετε προσωπική διαφορά. Ναι. Το εισπράξατε. Θα το δείτε. Άλλος έπρεπε να πάρει το 250. Άρα, όχι, από αυτά άρα, δεν πήρα τίποτα. Δεν... Γι' αυτό μου κάνει τίποτα. Δεν έχω πάρει κάτι. Είσαστε οι μόνοι στο Πανελλήνιο που λέτε αυτό. Άρα θα το δείτε, ναι, και θα επανέλθετε το Σαββατοκύριακο. Ναι. Γιατί δεν γίνεται τίποτα. Θα πάρετε... Έχω πληρωθεί δηλαδή, αυτά δεν τα έχω δει. Ή θα πάρετε το ένα, κυρία Όλγα. Ή θα πάρετε το ένα, την αύξηση, ή θα πάρετε τα 250, εάν δεν πάρετε την αύξηση. Πολλοί κόσμος ή δεν έχει δει ή δεν μπορεί να το διαπιστώσει ότι έχει προσωπική διαφορά. Ορίστε, η κυρία Όλγα είχε την εντύπωση ότι οι συντάξεις χειρίας δεν είχαν προσωπική διαφορά. Αλλά όλων είχαν προσωπική διαφορά. Αυτά να το δείτε, κυρία Όλγα, και να επανέλθετε. Εδώ είμαστε, κυρία Όλγα. Εδώ θα είμαστε. Ερχόμενο Σαββατοκύριακο μπορείτε να μας βρείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο Φαλήρο στην κυρία Ελένα. Καλησπέρα, κυρία Ελένα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας παρακολουθώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και σας παίρνω πρώτη φορά για να κάνω δύο ερωτήσεις. Ορίστε. Η μία ερώτηση είναι ότι στην εφορία με τα εμβόλια που είχα κάνει εγώ και ο άντρας μου που δεν έχουμε πληρώσει, είχε ο άντρας μου μία επιστροφή 1000 ευρώ. Και η εφορία αυτέρδα, χωρίς να με ενημερώσει, πλήρωσε, εξόφλησε τα εμβόλια και μου επέστρεψε στο λογαριασμό της τράπεζας τη διαφορά. Είναι σωστό αυτό? Το πρόστιμο σε όσους δεν εμβολιάστηκαν, παρά το ότι είχα ακούσει κάποιους αρμοδιότερους, κυρία Λένα, από εμάς, ότι ετοιμαζόταν μια κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Υγείας για να ακυρωθούν τα πρόστιμα στους μη εμβολιασμένους. Τελικά αυτό δεν ήρθε και τώρα η περισσιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει. Άρα αυτό που σας έκανε, εφήρμοσε η εφορία, δυστυχώς προσθέτω εγώ, τον ισχύοντα μέχρι τώρα νόμο, που έλεγε ότι όσοι εμβολιάστηκαν εντωμεταξύ απαλλάσσονται, αλλά όσοι δεν εμβολιάστηκαν κατευθείαν κατακυρώνεται και χάνουν τα χρήματά τους. Φαίνεται η εφορία αρκέστηκε να εφαρμόσει, έτσι, αυτό το οποίο σας είπαμε, κυρία Λένα. Κακώς το λέμε εμείς, δυστυχώς, γιατί έχει κάνει μάχη ο κύριος Χαρδαβέλας και η κυρία Νεμοδουρά εδώ. Όλοι ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε, να διαβάσουμε μια υπουργική απόφαση ότι χαριζόντουσαν, ακυρωνόντουσαν στην ουσία, διότι εσείς έτσι αποφασίσατε, έτσι πράξατε, αλλά τελικά η κυβέρνηση για τη δεύτερη κατηγορία αυτών που δεν εμβολιάστηκαν δεν πήρε την απόφαση που αναμέναμε. Αυτή είναι η απάντηση, κυρία Λένα. Κυρία Λένα, ακούστε να σου πω, περιμέναμε, είχαμε πληροφορίες, δημοσιογραφικές πληροφορίες, ότι θα καταργηθεί αυτή η ιστορία πριν τις εκλογές. Και το πιέσατε, το πιέσαμε. Και το πιέσαμε και το περιμέναμε και το περιμέναμε και το ακούγαμε και ο κόσμος έπαιρνε τηλέφωνο και τους έλεγα περιμένετε, έτσι, περιμένετε. Γίνανε οι εκλογές, δεν βγήκε η απόφαση. Όπως λέει ο κ. Μητρόπουλος, τώρα μια υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όχι. Ελπίζω, αφού υπάρξει κυβέρνηση μετά τις 25 Ιουνίου, και με την πίεση τη δική σας και τη δική μας, να καταφέρουμε να βγει αυτή η περίφημη υπουργική απόφαση, που είναι, είναι πάρα πολύ απλό πράγμα. Για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν εμβολιάστηκαν, για τους όποιους λόγους, μιλάμε για 100 και 150 ευρώ. Αυτά είναι τα πρόστιμα. Αλλά το μεταξύ, κύριε Λένα, το πλήρωσε. Στο κρατήσανε.
Εάν τελικά γίνει κάτι, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Δεν θα το εάν πάρετε γίνει πίσω. Κάτι, εγώ, εμένα θα μου τα επιστρέψω. Όχι, όχι, δεν τα πάρετε. Εμείς τελείωσε. Εφαρμόστηκε ο νόμος. Βέβαια. Θα ισχύσει όχι, από όπως το... λέει ο κύριος Καρδαβέλλας, ότι μπορεί να γίνει κάτι και ναι, αλλά για αυτούς, που δεν. Τώρα σας το παρακράτησαν. Εκτός κι αν ο νόμος ή ο νόμος πια επιστρέφουν. Πει ότι πάει και αναδρομικά και σας θα επιστρέφουν. Αυτά, κάτι κυρία, τέτοιο δεν έχει συμβεί τις τελευταίες δεκαετίες. Οπότε, μακάρι να συμβεί. Κυρία Ελένα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η απάντησή μας. Πάμε τώρα στο ελληνικό, κοντά στο Φαλήρο, με την κυρία Μαγδαληνή. Καλησπέρα, κυρία Μαγδαληνή. Καλησπέρα και στους δυο σας. Με το ωραίο θα ήθελα όνομα. Τον κύριο Μητρόπουλο, παρακαλώ. Ορίστε, κύριε Μητρόπουλο. Κύριε Μητρόπουλο, καλησπέρα. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Η πρώτη είναι, παίρνω σύνταξη χειρίας και παίρνω και το επικουρικό χειρίας. Του παιδιού μου όμως τέκνο δεν έχει βγει ακόμα. Επικοινώνησα με τον ΕΦΚΑ και μου έχουν πει ότι είναι λόγο λογισμικό. Και μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Και λέω πώς είναι έτσι, είναι απλά μαθηματικά. Ναι. Βγαίνει το δικό μου και όχι του παιδιού. Ναι. Αυτό που σας είπαν είναι σωστό, απαράδεκτο, αλλά είναι σωστό. Είναι απαράδεκτο διότι το ορφανικό κομμάτι των συντάξεων χειρίας δεν είχε ακόμη ετοιμαστεί το λογισμικό του. Άρα ό,τι σας είπαν, επαναλαμβάνω δεύτερη φορά, είναι σωστό, αλλά είναι απαράδεκτο που το έχουν ξεχωρίσει με το άλλο κομμάτι της σύνταξης. Ξέρετε περίπου πότε θα είναι έτοιμο αυτό το λογισμικό? Δεν μπορώ να σας πω, διότι αναμέναμε και τον επανυπολογισμό των συντάξεων και τις παράλληλες και τις διαδοχικές και μας πηγαίνανε από μήνα σε μήνα. Για Γενάρη λέγανε, ήδη διανύουμε τον Ιούνιο και ακόμη δεν έχω καταβεί. Άρα δεν μπορώ. Αλλά τι σας λέω τώρα στην εκπομπή του κύριου Χαρδαβέλα? Από την Τρίτη κιόλας θα πιέσουμε να δούμε τι συμβαίνει με τις ορφανικές συντάξεις της δικής σας κατηγορίας. Έτσι, γιατί εδώ είναι ειδική περίπτωση. Θα το θέσουμε, κυρία. Αυτά, κυρία Μαγδαληνή, μου ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Να είστε καλά και πάμε στο Λαγονίσι. Έχουμε βάλει όλη την νότια περιοχή. Όλη, μάλιστα. Ελληνικό, Φάλιρο, Λαγονίσι. Με τον κύριο Παναγιώτη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ορίστε. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, αν μπορείτε να με ενημερώσετε. Είμαι συνταξιούχος από το 2003. Μάλιστα. Και δεν μου έχει γίνει επανυπολογισμός συντάξεως και δεν μου έχει μειωθεί η προσωπική διαφορά. Τι μπορώ να κάνω? Λέγαμε πριν κάποιο καιρό εδώ στον κύριο Χαρδαβέλα ότι ήταν 120.000 συντάξεις που δεν είχαν επανυπολογιστεί. Σήμερα άκουσα στο Sky τον κύριο Τσάπαλο, μάλιστα χθες ήτανε, τον πρώην εκπρόσωπο του ΕΦΚΑ, ότι έχουν μείνει 50.000 που δεν έχουν ακόμη επανυπολογιστεί. Φαίνεται το πηγαίνει λίγο, αλλά καθυστερημένα. Είσαστε ενδεχομένως, κύριε Παναγιώτη, σε αυτή την κατηγορία των 50.000 εκκρεμουσών συντάξεων που δεν έχουν ακόμη επανυπολογιστεί. Εδώ είμαστε, το θέτουμε το θέμα στην εκπομπή του κυρίου Χαρδαβέλα. Πιστεύω ότι αυτόν το μήνα, τέλη Ιουνίου ή τον άλλον, θα έχει τελειώσει ο επανυπολογισμός και τις δικές. Και η προσωπική διαφορά δεν μου δώσει καθόλου. Αυτό είναι συνεχόμενο. Δηλαδή θα επανυπολογιστεί και θα βρει ο αλγόριθμος αν πρέπει να σας μειωθεί η προσωπική διαφορά. Διότι αυτά πάνε μαζί, κύριε Παναγιώτη. Μας. Ναι, αλλά την αίτηση που έκανα εγώ, κύριε καθηγητά, Μάλιστα. Την αίτηση που έκανα εγώ, κύριε καθηγητά, μου είπαν ότι δεν είναι αρμόδιο το ΕΦΚΑ. Είναι το ΤΑΠΟΤΕ. Ποιο είναι? Το ΤΑΠΟΤΕ. Όχι, μα και το ΤΑΠΟΤΕ είναι στον ΕΦΚΑ. Αυτά εξηγούσαμε νωρίτερα. Όλα είναι αρμοδιότητα του ΕΦΚΑ και αυτό το γυάλινο κτίριο που είναι στην Κηφισίας, το πρώην κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, εκεί είναι οι αλγόριθμοι για τον επανυπολογισμό και τον δικό της συντάξεων. Αν σας είπε κάτι τέτοιο, δεν σας είπε σωστά πράγματα, ότι δηλαδή είναι στο ΤΑΠΟΤΕ. Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση. Θα περιμένετε λιγάκι. Θα περιμένετε λιγάκι. Μας λένε ότι τα επιταχύνουν, αλλά... Το προφανές είναι ότι
Είσαστε μέσα στις 50.000 εκκρεμείς. Που εκκρεμούν ακόμη, μάλιστα. Πάμε στην Αργυρούπολη, στον κύριο Σταύρο. Καλησπέρα, κύριε Σταύρο. Καλησπέρα, κύριε Χαραβέλα. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήματα στον κύριο καθηγητή. Μπορείστε. Το πρώτο, είμαι συνταξιούχος, είμαι πολίτεχνος. Του 11μήνου τα αναδρομικά για επικουρικά και δώρα, πότε θα δοθούν, γνωρίζουμε. Η κυβέρνηση στο πρόγραμμά της λέει δεν θα τα δώσει. Και οι συνταξιούχοι την επιβράβευσαν και 55% την ψήφισαν. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα τα δώσει και το ψηφίσανε 15%. Ενώ την κυβέρνηση 55% που είπε. Άρα λοιπόν εδώ, εάν όπως πάνε τα πράγματα, φαίνεται ότι το 11μήνο των αναδρομικών, κυρίως όσοι δεν έχουν ασκήσει αγωγές, δεν πρέπει να προσδοκούν εάν τα πράγματα εκλογικά πάνε όπως τα περιέγραψε εισαγωγικά και μάλλον σωστά ο φίλος μου ο κύριος Καρδαβέλλας. Το δεύτερο ερώτημα μου είναι, κύριε... Άρα μην προσδοκάτε, διαβάζοντας το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει προσωπική διαφορά κατάργηση. Ενημερώνομαι, κύριε καθηγητά, και από την ΕΝΙΠΕΚ. Ναι. Λέω, δεν υπάρχει στο πρόγραμμα. Ενώ εμείς πιέζουμε να καταργηθεί η προσωπική διαφορά, να ενσωματωθεί στη σύνταξη και να χορηγηθούν τα αναδρομικά και σε αυτούς που κάνανε αγωγές και σε αυτούς τους περισσότερους που δεν κάνανε. Ποιο είναι το δεύτερο θέμα, πέστε μας, κύριε Σταύρο. Το δεύτερο ερώτημα, κύριε καθηγητά, αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Μου ήρθε μία έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας από τα ΦΑΝΣ για 22.500 δάνειο. Είμαι πολύτεχνος, μένω στο ακίνητο 38 χρόνια. Εκεί τι μπορώ να κάνω για να πιασώσω το ακίνητό μου. Εκεί στο νομικό σας να πάτε να μπλοκάρετε, να αναστείλετε τον πληστηριασμό και προπάντων να συνοηθείτε, διάβαζα κάποιες εφημερίδες σήμερα, ότι και στον εξοδικαστικό υπάρχουν κάποιοι που διευθετούν και κουρεύουν να πάτε να διαπραγματευτείτε, διότι τα μαντάτα από τα ΦΑΝΣ και από τις τράπεζες, κυρίως από τα ΦΑΝΣ μετά τις εκλογές, σύμφωνα και μία με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν είναι αισιόδοξα. Μία ερώτηση, κύριε καθηγητά. Είναι 24 Ιανουαρίου να γίνει ηλεκτρονικός πληστηριασμός. Προλαβαίνω. 24 Ιανουαρίου του 24. Όχι. 10 Ιανουαρίου του 2024. Προλαβαίνω. Προλαβαίνετε. Μου είπατε είναι 24. Μα βεβαίως προλαβαίνετε. Να πάτε να τα συζητήσετε. Να πάτε στον δικηγόρο σας να κάνει. Πάτε δικηγόρο, υπάρχει να τα δυνατότητα. Υπάρχει δυνατότητα με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Έτσι, να πετύχει μια συμφωνία. Και να κουρευτεί λίγο το χρέος σας και να βρείτε έναν τρόπο να εξοφλήσετε. Ήδη έχει κουρευτεί, κύριε Χαρδαβέλα, από τον νόμο Κατσέλη. Μάλιστα. Α, έχετε πάει, έχετε χρησιμοποιήσει. Ναι, από τον νόμο Κατσέλη έχει κουρευτεί. Απλά είχε μείνει όταν μου μειώσανε τη σύνταξή μου, δεν μπορούσα να μπορώ να πληρώσω. Γιατί επειδή είχα και στην πορεία και άλλα παιδιά, και αυτά και δεν μπορούσα. Θα σας τα εξηγήσει ο νομικός σας. Θα σας τα πει ο νομικός σας. Πρέπει να πάτε να το κανονίσετε έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταύρο. Πάμε τώρα στο Περιστέρι, στον κύριο Νίκο. Καλησπέρα, κύριε Νίκο. Ναι, γεια σας. Μ' ακούτε? Ακούμε. Ναι, ναι, κύριε Χαραβέλα, ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Πετρόπουλο. Ακούει, ακούει. Κύριε Πετρόπουλε, μπορείστε. Ήθελα δύο ερωτήσεις να σας κάνω. Η σύνταξή μου είναι 1170, η κύρια σύνταξη. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Και την προσωπική διαφορά έχω 55 ευρώ. Μάλιστα. Έπρεπε να πάρω τώρα την αύξηση που έδωσε. Βεβαίως, την πήρατε. Την πήρατε κιόλας. Δεν πήρα τίποτα, όχι. Έτσι, να δείτε την προσωπική διαφορά, εάν πήρατε το 250. Ναι, κοιτάξτε τώρα τι έγινε η δεύτερη ερώτηση. Το Μάρτιο μου βάλανε 75 ευρώ. Μ' ακούτε? Εσάς ακούμε, εσάς ακούμε. Ναι, το Μάρτιο μου βάλανε 75 ευρώ. Και μπαίνω μέσα στο ΕΦΚΑ να δω. Δεν σας ακούω. Γιατί να με ακούτε, εσάς σας ακούμε. Μιλήστε, κύριε Νίκο, ελεύθερα, ακούμε και οι δύο. Περιμένουμε, λοιπόν, εσύ να μας πείτε. Το Μάρτιο μου βάλανε 75 ευρώ. Ωραία. Και μπαίνω στις 10 του μηνός να βγάλω την πιστοδοσία και βλέπω ότι μου λένε
σε ένα κουτάκι εκεί στο ΕΦΚΑ ότι κακώς τη βάλαμε την προσωπική διαφορά. Λέει θα σας αντικρατήσουμε και μου κατεβάσανε την προσωπική διαφορά στο 18. Σας κατεβάσανε. Άρα πήρατε αύξηση και σας μειώσανε την προσωπική διαφορά από τα 55 στα 18. Μπράβο σας. Άρα ναι, το πετύχατε. Κοιτάξτε. Ποια είναι το πρόβλημα, Λίχοντα. Αφού πήρατε και σας μείωσαν την προσωπική διαφορά. Ναι, κοιτάξτε τον άλλον μήνα, τι μου κάνανε όμως. Τι σας κάνανε. Το πρόβλημα μου είναι, το πρόβλημα κύριε καθηγητά, είναι διότι μετά μου βάλανε πάλι τα 117 ευρώ και με βάλανε την προσωπική διαφορά πάλι στο ίδιο. Α, σας δώσανε χρήματα 117 και σας βάλανε πάλι τα 55. Ναι, πάλι τα 55, μου τα κόψανε τα 75, με φέραν στην ίδια. Μάλιστα, αλλά σας δώσανε και 100 ναι. Τόσα ευρώ σας είπανε. Λοιπόν, επειδή είναι καλύτερα να επικοινωνήσουμε εκτός αέρα, διότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε και έχει περάσει και η ώρα, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σας ευχαριστώ. Καλή αυριανή λέμε στην πατρίδα μας και τον δυο μας, την πατρίδα του. Καλή αυριανή, αγίου πνεύματος. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που σας παρακολουθήσατε. Δυστυχώς τελείωσε η ώρα μας, ξέρω ότι είστε πάρα πολύ που περιμένετε. Ελπίζω την άλλη Κυριακή να είσαστε πιο τυχαίοι, θα είναι πέρα ο κ. Μητρόπουλος πάλι να τα πούμε. Καληνύχτα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας.